Κάθε μέρα μια αληθινή ιστορία για το κακό που προκαλεί η συκοφαντία. Κάποιος από τους γέροντες φθόνησε πολύ τον διάκονο Παφνούτιο. Μια μέρα λοιπόν πήγε και έκρυψε το βιβλίο του στο κελί του διακόνου και στη συνέχεια έτρεξε στο ναβά Ισίδωρο. Κάποιος από τους αδελφούς έκλεψε το βιβλίο μου. «Τι λες, μωρέ, ποτέ δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα στη Σκήτη. Δεν αντιλέγω. Δώσε μου όμως τώρα δύο πατέρες να κάνουμε έρευνα στα κελιά». Ψάχνοντας ένα-ένα τα κελιά, βρήκαν το βιβλίο στο κελί του διακόνου. Το πήγαν αμέσως στον πρεσβύτερο και του είπαν πού το είχαν βρει. Ο διάκονος που ήταν παρόν έβαλε αμέσως μετάνοια στο ναβά. «Γέροντα, αμάρτησα, βάλε μου επιτίμιο». Ο αβάς Ισίδωρος του έβαλε κανόνα να μην κοινωνήσει για 3 εβδομάδες και ο αδελφός κάθε φορά που πήγαινε στη λατρευτική σύναξη έβαζε μετάνοια σε όλο το εκκλησίασμα. «Συγχωρέστε με που αμάρτησα». Μετά από 3 εβδομάδες έγινε δεκτός στη Θεία Κοινωνία. Την ίδια στιγμή ο γέροντας που το συκοφάντησε δαιμονίστηκε. Με βροντόδη φωνή και γελώντας αποκρουστικά φώναξε «Εγώ τον συκοφάντησα τον δούλο του Θεού». Όλοι τρόμαξαν. Άρχισαν να κάνουν προσευχή για τον γέροντα, αλλά τίποτε δεν γινόταν. Το δαιμόνιο παρέμεινε μέσα του και τον τράνταζε. Τότε ο Μέγας Ισίδωρος απευθύνθηκε στον διάκονο. «Προσευχή σου εσύ, Πάτερ, για αυτόν. Αφού εσένα συκοφάντησε, χρειάζεται εσύ να μεσολαβήσεις για να ελευθερωθεί από το δαιμόνιο». Ο διάκονος ύψωσε τα χέρια στον ουρανό και άρχισε να προσεύχεται. Όταν τελείωσε, ο γέροντας έγινε καλά. Thank you.